ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που είναι αλλού κυριολεκτικά. Ασχολείται με τη διαδοχολογία του κ. Καραμαλή. Επί των ημερών σας υπήρχε καμία παρέτηση, μισό, κύριε Φλωρίδη, γιατί πολλά μας λέτε και λίγο θεωρητικά. Μισό λεπτό. Επί των ημερών σας υπήρχε παρέτηση. Κύριε Δινόπουλε, σας παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι βυθίστηκε το Σαμίνα και χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν υπουργός τότε εμπορικής ναυτιλίας. Δεν θυμάμαι καμιά παρέτηση. Λοιπόν. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή φαντάζομαι ήμασταν και μαζί στο ρεπορτάζ εκείνη την εποχή, την εποχή του Πασόκ, βεβαίως δεν υπήρχαν τότε τόση ευκολία με τα ελικόπτερα. Βγαίναν οι κρατούμενοι σοριδών από τις φυλακές του Κορυδαλού. Θυμάμαι τότε λέγαμε ότι δύσκολα μπαίνεις στον Κορυδαλό, αλλά πολύ εύκολα βγαίνεις. Εμείς οι ρεπόρτερ κυκλοφορούσαμε γύρω-γύρω από τις φυλακές και βρίσκαμε εμείς τους κρατούμενους. Φεύγαν ομαδικά τότε, κύριε Φλωρίδη. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή και η πολιτική εκμετάλλευση, αγαπητέ κύριε Φλωρίδη, έχει και αυτή κάποια όρια. Να σας θυμίσω ότι μέσα σε 7 χρόνια είχατε προγραμματίσει να κάνετε 17 καινούργιες φυλακές και κάνατε μόνο μία. Αυτά παραλάβαμε από εσάς, κύριε Φλωρίδη. Και είχατε προϋπολογίσει 800 εκατομμύρια ευρώ να δώσετε για τις φυλακές και δεν είχατε δώσει τίποτα. Με βάση το πρόγραμμά σας, έπρεπε να περάσουν 20 χρόνια για να έχουμε καινούργιες φυλακές. Τα σημερινά, λοιπόν, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Φλωρίδη, και μια που μιλάτε κύριε για πολιτικές ευθύνες. Στον κύριο Χατζηνικολάου, και, και για τα σημερινά κάτι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, για τα σημερινά πρέπει να πούμε ότι είναι πράγματι ένα ατυχές περιστατικό. Πρέπει να πούμε ότι, αν θέλουμε να λέμε με το όνομά τους τα πράγματα, έχουμε γίνει έτσι θέμα σε όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων όλου του κόσμου. Πρέπει να πούμε ότι σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο.